των εκρήξεων. Ήμουνα στο αεροδρόμιο, ήμουνα μέσα στην αίθουσα, μόλις είχα κάνει check-in τη βαλίτσα μου, συγκεκριμένα στη American Airlines, γιατί ταξίδευα για Νέα Υόρκη, και μετά που βγαίνω έξω, τέλος πάντων 10 λεπτά μετά, έγινε η έκρηξη πρώτη. Μέχρι να συνειδητοποιήσω τι έγινε, έγινε και δεύτερη έκρηξη. Και είμαι ακόμα σε κατάσταση σοκ, δηλαδή ακόμα να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει. Δηλαδή ήσασταν σε απόσταση αναπνοής από το σημείο των εκρήξεων. Ακριβώς, ακριβώς. Στάχτη, καπνί, ο κόσμος να τρέχει, πανικόβλητο. Είναι μια σκηνή τρόμου. Και μετά, φαντάζομαι, σας καθοδηγούσαν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι, βεβαίως. Ήταν όλα σε δευτερόλεπτα. Ήρθε ο στρατός, η αστυνομία. Μας πήγανε σε ένα χώρο, τέλος πάντων, πάρκινγκ απέναντι από το αεροδρόμιο. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν λεωφορεία που μας φέρνουν στο κέντρο, τέλος πάντων, κοντά από το αεροδρόμιο, όπου μπορείς, τέλος πάντων, να δώσεις τα στοιχεία σου και τα λοιπά, ότι είσαι ασφαλής. Και περιμένουμε τώρα μεταφορικά να μας πάρουν σπίτι. Έχετε, δηλαδή, προσπαθείτε να βρείτε τρόπο για να πάτε στο σπίτι σας ουσιαστικά. Ακριβώς. Και βασικά έχουν παραλύσει όλα, αντιλαμβάνεστε. Μόνο ο στρατός και η αστυνομία κινείται. Και όσοι πολίτες έκοψαν στους δρόμους, μάλιστα. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Τι να πεις, ναι, υπάρχουν, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν τραυματίες, δυστυχώς. Αλλά εντάξει, εγώ είμαι καλά. Τέλος πάντων, τα έχω δει με τα μάτια μου. Είναι πολύ, πολύ σκηνή τρόμου, τι να πω. Είναι από τις χειρότερες μέρες που περνάνε οι Βρυξέλλες, η σημερινή. Όντως. Το περιμέναμε, η αλήθεια. Δηλαδή, οι Βρυξέλλες ήταν σε πολύ high alert, αλλά δεν περίμενα εγώ να ζήσω αυτό το πράγμα δίπλα μου, μπροστά μου. Ναι. Λοιπόν, καλή δύναμη και το συντομότερο να πάτε στο σπίτι. Φαντάζομαι οι οδηγίες είναι όλοι να μένουν στα σπίτια τους πλέον. Βεβαίως, και αυτοί που ναι. είναι στους δρόμους, το συντομότερο να πάνε στο σπίτι τους για να επικρατήσει, τέλος πάντων, ηρεμία όσο μπορεί να ηρεμήσει η πρωτεύουσα του Βελγίου και να δούμε πώς θα κινηθείτε τις επόμενες ώρες. Σίγουρα, ναι. Τι να πω, υπομονή και δύναμη σε όλους όσους να είναι εδώ μαζί μου και τι να πείστε, οι Βρυξέλλες γενικά. Μάλιστα, λοιπόν. Καλή δύναμη, Νικόλ, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.